Λοιπόν, για το τελικό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας θα κουβεντιάσουμε τώρα, που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη, 7.30 ώρα το βράδυ, στην Τούμπα, ανάμεσα, όπως σας είπα, στο Ποσειδώνα Μηχανιώνας και το Θερμαϊκό Θέρμης. Δύο ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν και στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Συναντήθηκαν μάλιστα πρόσφατα το Σάββατο που μας πέρασε μεταξύ τους. Νίκης ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας έκανε το βήμα για την πρώτη θέση στην Α1 της ΕΠΣΗΜΗ και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε να καλησπερίσουμε τα παιδιά. Το Στράτο Φούσκα πρώτα από το Θερμαϊκό Θέρμης. Καλησπέρα, Στράτο. Και τον Τάσο Σταυρίδη, τον τερματοφύλακα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Καλησπέρα, Τάσο, και σε σένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Τάσο, γιατί ήταν και νικητές στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ήταν καθοριστικό μάτς αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, κρίνοντας το τίτλος. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πόσα μάτς μένουν ακόμα, μία, αλλά τέσσερα? Τέσσερις αγωνιστικές. Ναι. Πάντως κάνατε βήμα. Το πιο σημαντικό βήμα το κάνατε. Αυτό δεν ήταν το μεταξύ σας παιχνίδι? Αυτό, να αυξήσουμε τη διαφορά. Ναι, η οποία πήγε τώρα πόσο, στους 5? Ναι, 5 βαθμούς. Μάλιστα. Στράτο, δεν τα καταφέρατε σε αυτό. Τώρα εσείς μάλλον θέλετε και τη ρεβάν στο κύπελο. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να πάρουμε το κύπελο εμείς, αλλά και ο στόχος μας είναι να βγούμε δεύτερη και να κλειδώσουμε από εκεί την άνοδο μέσω των play-off. Στα play-off, στα οποία συμμετέχουν ποιες ομάδες μετά για την άνοδο στην τρίτη εθνική? Από το δεύτερο έως τον πέμπτο. Από το δεύτερο έως τον πέμπτο, ναι. Μάλιστα. Και όποιος πάρει την πρώτη θέση σε αυτό το group, ναι. Παίρνει στήριο για γάμα εθνική. Έχεις ξαναπαίξει σε τελικό? Κύπελο ΕΠΣΗΜΗ εννοώ. Την προηγούμενη φορά που ήμουν με το Θερμαϊκό στον τελικό με το Μακεδονικό, ήμουν τραυματίας δυστυχώς και δεν είχα μπορέσει να αγωνιστώ. Το είχα δει το μάτς, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, πολύ ωραία. Εύχομαι τώρα να αγωνιστώ, να με επιλέξει ο προπονητής μου και να είμαι καλά. Και εύχομαι και να κερδίσουμε. Τάσο, εσύ νομίζω δεν έχεις άλλη εμπειρία από τελικό κυπέλλο? Όχι, πρώτη φορά είναι. Πώς σου φαίνεται που θα παίξεις πρώτη φορά τελικό κυπέλλο ΕΠΣΗΜΗ? Σίγουρα είναι πολύ ωραίο συνέστημα, ειδικά στην Τούμπα. Λόγω κυπέλλου? Όχι μόνο γηπέδου. Πιστεύω δεν θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες τέτοιες για έναν αθλητή ερασιτέχνη. Άρα θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε? Ναι. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για την ομάδα σας να πάρει έναν ακόμη τίτλο, τώρα που σας άνοιξε η όρεξη που είστε λίγο πριν πάρετε το πρωτάθλημα, να πάρετε και το κύπελλο, να κάνετε το double. Μακάρι να το πετύχουμε το στόχο μας. Στην αρχή είναι το πρωτάθλημα, αλλά και το κύπελλο το θέλουμε. Μακάρι να τα κατακτήσουμε και τα δύο. Ο μεγάλος στόχος ποιος ήταν, η κατάκτηση του πρωταθλήματος? Δηλαδή, όταν ξεκινούσε η σεζόν, είχατε βάλει στόχο να πάρετε το πρωτάθλημα? Ναι, το πρωτάθλημα ήταν ο αρχικός στόχος μας. Το κύπελλο μετά τη φάση των 8, είπαμε πάμε και για το κύπελλο. Στράτο, για εσάς, ποιοι ήταν οι στόχοι όταν ξεκινούσε η σεζόν? Εμάς ο στόχος μας ήταν να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Εφόσον είδαμε ότι πάμε πολύ καλά και είμαστε και μέσα στο πρωτάθλημα και μέσα στο κύπελλο, θα τα διεκδικήσουμε και τα δύο. Εντάξει, το πρωτάθλημα μείναμε πίσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο τώρα με 4 αγωνιστικές και το μείον 5 να καλυφθεί η διαφορά. Θα προσπαθήσουμε να βγούμε δεύτερη όμως. Και τώρα, εφόσον έχει μείνει ένα μάτς για το κύπελλο και είναι τελικός, οι πιθανότητες νομίζω είναι 50-50. Οπότε θα πάμε να διεκδικήσουμε. Όλοι μου λένε ότι είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα αυτό της Α1 στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είναι πραγματικά ένα καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, καλές ομάδες? Είναι ανταγωνιστικό. Ήταν και καλύτερο τα προηγούμενα χρόνια? Ήταν καλύτερο, θεωρώ, τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπήρχαν καλύτερες συνθήκες, πιο πολλά λεφτά στους ποδοσφαιριστές. Αλλά εντάξει, και τώρα είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω, το πρωτάθλημα. Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο, θεωρώ. Αν ξεκινήσουν οι νέοι παίχτες να παίζουν πιο πολύ, για να μπορούν να τον έχουν σαν ένα στάδιο πριν από το επαγγελματικό και να μπορέσουν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Εντάξει. Είναι πολύ καλό, γιατί πολλές ομάδες είναι κοντά, διεκδικούν τις πρώτες θέσεις, τα play-off και στην ουρά της βαθμολογίας τα play-out, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων, οπότε είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τάσο, ακούω, τώρα το ρωτάω σε εσένα επειδή είσαι και πιο νεαρός σε ηλικία, ότι πολλά από τα παιδιά που είναι σε κάποιες ακαδημίες, σε πιο μικρή ηλικία, και τα οποία ξεχωρίζουν, κάποια στιγμή, αν δεν προχωρήσουν με τις ΠΑΕΣ, την K17, K19 κτλ., ενδεχομένως επιλέγουν το πρωτάθλημα της Α1 στην ΕΠΣΗΜΗ, διότι θεωρούν ότι είναι ανταγωνιστικό, δυνατό και θα πάρουν παραστάσεις. Είναι έτσι, ισχύει αυτό το πράγμα? Ισχύει, γιατί μπαίνεις καταρχήν σε αντρικό τμήμα. Είναι πιο σκληρό παρά στη K20. Και πιστεύω παίρνεις πιο πολύ εμπειρία από την Α1 παρά από K20.
Γίνεσαι πιο σκληρός παίκτης, πιο καλός. Αρχίζει να μπαίνει πιο πολύ στη λογική του σκληρού ποδοσφαίρου, του ανταγωνιστικού, του αντρικού ποδοσφαίρου. Ναι. Σου δίνει τη δυνατότητα περισσότερο η Α1 στην εψημή παρά η K17 ή η K20. Προσωπική μου άποψη αυτή είναι, ναι. Μάλιστα. Ισχύει αυτό, Στράτο? Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι 17 χρόνων και παίζεις με άντρες, 30-35 χρονών, 25, είναι διαφορετικό. Απ' την άλλη όμως και στις K19, K17 υπάρχει η νοοτροπία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, που στοχεύει, ας πούμε, ο νεαρός παίχτης να κάνει το βήμα κατευθείαν σε ένα υψηλό επίπεδο, να μην πέρασε από τα στάδια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ναι. Αν δεν τα καταφέρει, βέβαια μπορεί να, ναι, αλλά αυτό το βήμα να ξεκινήσει από κάπου. Δεν το κάνουν όλοι. Είναι πολύ δύσκολο. Το κάνουν ελάχιστοι. Το κάνουν ελάχιστοι. Και μάλιστα ψάχνουν όλοι το μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό τώρα το έβαλα το ερώτημα κατά αυτόν τον τρόπο και στον Τάσο. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο, μπορεί μάλλον να είναι ένα μεταβατικό στάδιο εκτός από μια μεσαία ομάδα τη Super League για τα παιδιά με πολύ ταλέντο, για κάποια άλλα που έχουν λίγο λιγότερο ταλέντο, η Β' Εθνική, η Γ' Εθνική, η Α' είναι τη εψημή. Σίγουρα, γιατί με μια καλή χρονιά ακούγεσαι πάρα πολύ, συζητιέται το όνομά σου και μπορείς να ανοίξεις πόρτες και σιγά σιγά, αν όντως το αξίζεις, να προχωρήσεις και να κάνεις το βήμα παραπάνω. Ναι. Είναι οι συνθήκες καλές που δουλεύετε, δεν ξέρω, σε εσάς εκεί στη Μηχανιώνα, γιατί ένα από τα προβλήματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι οι εγκαταστάσεις που ενδεχομένως δεν είναι καλές. Πώς είναι τα πράγματα στη Μηχανιώνα, Τάσο? Φέτος οι άνθρωποι, η διοίκηση, ρίξα κάποια χρήματα για το γήπεδο, το φτιάξανε, έγινε ένας πολύ καλός αγωνιστικός χώρος και οι προπονήσεις είναι πολύ καλές και οι καταστάσεις και τα αποδυτήρια. Και δουλεύουμε σωστά. Άρα δεν έχετε δυσκολίες στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να προετοιμαστείτε για τα παιχνίδια? Όχι. Υπάρχουν σχετικές αμέσεις, αν σκεφτούμε ότι είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τις καιρικές με τα χιόνια, ναι, υπήρχε, εντάξει, μια δυσκολία, αυτό, ναι, αλλά κατά τα άλλα όχι, μια χαρά είναι. Στη Θέρμη, Στράτο? Εντάξει, Θέρμη είναι ένα σύλλογο πολλά χρόνια πρωταγωνιστή στην Α1 και στη Γ' Εθνική. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι στο να έχουμε αυτά που πρέπει να έχει ένα ποδοσφαιριστή. Και οι εγκαταστάσεις είναι καλές και το γήπεδο προσπαθούμε να το συντηρήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Εντάξει, ο Ρόντι για την κατηγορία είναι πολύ καλά. Ερασιτεχνικό είναι το πρωτάθλημα. Ερασιτέχνες είναι και οι ποδοσφαιριστές σε απόλυτο βαθμό? Ή μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που να μην εργάζονται, να μην κάνουν κάτι άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο? Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν εργάζονται ή δεν κάνουν κάτι άλλο. Ασχολούνται μόνο με αυτό ξεκάθαρα και προσπαθούν να κάνουν αυτό που είπαμε πριν, μια πολύ καλή χρονιά, ένα μεταβατικό στάδιο για να κάνουν το βήμα παραπάνω. Στοχεύουν εκεί. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι εργάζονται και το έχουν σαν ένα έξτρα εισόδημα, σαν κάποιοι το έχουν σαν το χόμπι τους, άλλοι το κάνουν επειδή το αγαπάνε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλών ειδών ποδοσφαιριστές, αλλά εντάξει, σίγουρα στις ομάδες που διεκδικούν πιο πολλά πράγματα, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που ασχολούνται καθαρά με αυτό. Συνηθίζουμε να λέμε, το λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, το λένε και οι παράγοντες, ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ο προθάλαμος για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι, Τάσο? Πιστεύω πως είναι, ναι. Και από το ερασιτεχνικό φαίνεσαι, μπορείς να φανείς, να δείξεις, άμα αξίζεις να πας πιο ψηλά. Ασχολούνται οι άνθρωποι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου με το ερασιτεχνικό, παρακολουθούν παιχνίδια, έρχονται κάποιοι, ας πούμε, όταν θα ακούσουν ότι υπάρχει ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής για να τον δουν, να τον αξιολογήσουν, ενδεχομένως να τον επιλέξουν? Εννοείται πως έρχονται να δούνε πιο νεαρούς σε ηλικία ταλεντάκια, ώστε να τους πάρουν, να πάνε να τους πάρουν στις ακαδημίες, σε μια ψηλότερη ομάδα. Μάλιστα. Στράτο, το βλέπεις, το έχεις δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Σίγουρα. Ή το λέμε μόνο στα λόγια και στην πράξη δεν ισχύει? Όχι, συμβαίνει, γιατί και κάποιες ομάδες από τη Β' ή τη Γ' Εθνική που ψάχνουν μια ίσως πιο οικονομική λύση, αλλά παράλληλα πολύ καλή και αξιόπιστη, κοιτάνε μια πιο χαμηλή κατηγορία για να τη βρούνε και πάντα όταν το όνομα κάποιου παίχτη ακούγεται πολύ ή πάει καλά σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αυτό σίγουρα θα έχει πολλές προτάσεις. Τώρα, σας ρώτησα προηγουμένως για τα γήπεδα στα οποία προπονείστε, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για προβληματικούς, πάρα πολλούς προβληματικούς αγωνιστικούς χώρους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εξαιτίας των οποίων έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς. Υπάρχουν πράγματι τέτοια γήπεδα που να έχουν σοβαρά προβλήματα στην Α1 ή στην Α1 δεν υπάρχει, ενδεχομένως υπάρχει στις πιο κάτω κατηγορίες? Δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια γήπεδα και στην Α1 και σε πιο κάτω κατηγορίες και υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματισμοί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ, γιατί πάντα πρέπει να προέχει η υγεία του ποδοσφαιριστή.
Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι οι ομάδες οι ίδιες για να κάνουν καλύτερο ανταγωνιστικό χώρο, γιατί κάποιες φορές στα γήπεδα που παίζουμε δεν ανήκουν και στις ομάδες. Ναι, είναι δημοτικά. Είναι δημοτικά. Mm-hmm. Κάποια άλλα είναι πλαστικά, τα οποία είναι πολύ άσχημα. Κάποια άλλα είναι θεωρητικά χόρτο που δεν υπάρχει χόρτο. Με τη συνέπεια, οι ποδοσφαιριστές να διακινδυνεύουν τα πόδια τους. Υπάρχουν τραυματισμοί φέτος πάρα πολύ, δυστυχώς. Ναι. Και κάποιοι σοβαροί κιόλας. Και κάποιοι σοβαροί, ναι. Και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Τάσο, καλύτερα χόρτο ή πλαστικό? Χόρτο. Ήμουν 8 χρόνια σε πλαστικό. Μόλις άλλαξα, mm-hmm. από πλαστικό πήγα σε χόρτο, είδα μεγάλη διαφορά. Σε τι, και σε τραυματισμούς και σε καταπώνηση και σε... Ναι, καταρχήν έχεις πρόβλημα στη μέση. Mm-hmm. Είναι πολύ σκληρό. Εγώ από τα πεσήματα είχα συνέχεια εγκάβματα. Mm-hmm. Και δεν έχει τραυματισμούς. Στο πλαστικό μπορείς άνετα να πας και να χειαστώ το χειρότερο πράγμα. Τον οποίο ακούω ότι τον παθαίνουν και μικρά παιδιά τώρα. Γίνεται. Ναι, 13χρονοι, 14χρονοι, σε τέτοια γήπεδα. Γίνεται. Τόσο σοβαρούς τραυματισμούς. Εντάξει, πλέον επειδή έχει ξεκινήσει πάρα πολύ η ενασχόληση των παιδιών και με τα 5x5 mm-hmm. και με τα ερασιτεχνικά, δυστυχώς είναι εύκολο να τραυματιστείς και όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, συμβαίνει πολλές φορές. Μάλιστα. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Το κουβεντιάζαμε και τώρα τελευταία με τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι, κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τα περισσότερα γήπεδα είναι δημοτικά. Για παράδειγμα, προχθές παίζανε μικρά παιδιά σε ένα γήπεδο, τώρα δεν θέλω να πω ποιο γήπεδο, εδώ στην Θεσσαλονίκη, και μου είπε ένα παιδί ότι κάτω από το πλαστικό φαινόταν το τσιμέντο. Μπορούσε να πέσει εκεί ένα παιδάκι, ας πούμε, οποιαδήποτε στιγμή και να έχει μικρό παιδί, τώρα 13 ετών, να έχει σοβαρό τραυματισμό. Και φαντάζομαι, βλέπετε εσείς πάρα πολλά τέτοια στα γήπεδα, έτσι? Έχει πάρα πολλά, δυστυχώς, ναι, και ισχύει κάτι τέτοιο και δεν είναι. Το θέμα είναι μικρό παιδί ή μεγάλο, οποιοδήποτε και να είναι. Ναι, εντάξει, το λέω για τα μικρά παιδιά, γιατί καταλαβαίνεις τώρα. Σίγουρα. Σε μικρά παιδιά είναι, ναι, ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Πάντα πρέπει να προέχει υγεία και αυτό δεν συμβαίνει δυστυχώς. Ναι. Ο κόσμος βοηθάει στη Μηχανιώνα, Τάσο? Υπάρχει, ναι, στήριξη από την τοπική κοινωνία, από τον κόσμο? Υπάρχει μεγάλη στήριξη, δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Ο κόσμος είναι δίπλα μας, μας στηρίζει. Τώρα και στο μεταξύ μας. Το γέμισαν. Ναι, είχε πολύ κόσμο, ε. Είχε. Και πιστεύω να έρθουν και στην Τούμπα. Στο τελικό. Ναι. Να μας ψυχώσουν. Συναντήσατε δυσκολίες με πολύ κόσμο στο γήπεδο? Εντάξει, είναι καλό να έρχεται ο κόσμο στο γήπεδο, ναι, και να παρακολουθεί και τα ερασιτεχνικά. Ναι. Σίγουρα ο κόσμος είναι λιγότερος από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί έχει κουραστεί με αυτό που βλέπει. Mm-hmm. Και εμείς προσπαθούμε και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια να κάνουμε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Mm-hmm. Να παίξουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, να τους κάνουμε να βρουν έναν τρόπο για να θέλουν να έρθουν. Να διεκδικήσουμε τους τίτλους και οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Από μέσο όρο ηλικίας πώς είστε? Ψηλά, χαμηλά, ναι, στην ομάδα. Στην ομάδα έχουμε χαμηλό. Χαμηλό? Ναι, ναι. Yeah. Μέσο όρο ηλικίας. Στη Μηχανιώνα το ίδιο? Ναι, χαμηλό είναι. Ξέρετε, ρωτάω γιατί πολλές φορές στα ερασιτεχνικά βλέπουμε και αρκετούς μεγάλους ηλικία ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό το ρώτησα, από αυτή την άποψη το λέω. Σίγουρα. Κάποιοι παίκτες όταν παίζουν Β' Γ' Εθνική και Α και έχουν μια μεγάλη καριέρα και στο τελείωμά τους θέλουν να πάνε κάπου πιο χαμηλά ή να μην κουράζονται τόσο πολύ, έρχονται σε μια χαμηλότερη κατηγορία. Αυτό δεν τους κάνει όμως να χάνουν την ποιότητά τους. Mm-hmm. Έτσι και μπορεί να βοηθήσουν και τα μικρότερα παιδιά να τους έχουν σαν παράδειγμα. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι. Καλύτερο θεωρώ να υπάρχει ένα νεανικό ρόστερ και να υπάρχουν και 2-3 μεγάλοι μέσα και να μπορεί κανονικά να δέσει. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τάσο, ξεκίνησες από ερασιτεχνική ομάδα ή ξεκίνησες από ακαδημίες, ας πούμε, κάποιας ΠΑΕ? Πώς ξεκίνησες το ποδόσφαιρο? Ερασιτεχνικά, από το Νέο Εύωσμο. Στον Εύωσμο ήσουν, ναι. Ναι. Μετά πέρσι πήγα στο Μεσημέρι και φέτος Μηχανιώνα. Μάλιστα. Είναι η πρώτη σου χρονιά δηλαδή στην Μηχανιώνα φέτος. Ναι. Εσύ πάλι, Στράτο, ξεκίνησες από ΠΑΕ, έτσι δεν είναι? Ήσουν Είχα ξεκινήσει μικρός. Από ακαδημίες. Από ακαδημίες. Και μετά πήγα στον Άρη. Ναι. Έκατσα ακαδημίες εκεί 5 χρόνια. Στον Ήφαιστο Τζιόλα. Ήφαιστο Τζιόλα. Ήσουν, ναι, πάλι ανατολικά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πήγα 5 χρόνια στον Άρη και μετά έκανα ένα χρόνο στην Καλαμαριά, στη δεύτερη ομάδα. Και μετά πήγα στη Θέρμη. Πώς είναι η εμπειρία από τις ακαδημίες? Βέβαια, αλλάζουν τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι λίγο αλλάξανε τα τελευταία χρόνια από τότε που ήσουν εσύ ή όχι? Σίγουρα θα καλυτερέψανε, ναι, θεωρώ. Γιατί, ναι, όσο προχωράμε, βλέπουμε κάποια πράγματα που είχαν γίνει λάθος στο παρελθόν και τα βελτιώνουν και οι παράγοντες και οι διοικήσεις
και οι ίδιοι γονείς που επηρεάζουν πολλές φορές τα παιδιά και τα παιδιά σιγά σιγά νομίζω ότι όλοι βελτιώνονται. Mm-hmm. Είναι καλό να λειτουργεί αυτό το σύστημα των ακαδημιών, το βοηθάει γενικότερα το ποδόσφαιρο, δηλαδή να εκπαιδεύονται τα παιδιά από τις ακαδημίες, ή θα ήταν καλό, ας πούμε, να παίζουν σε μια ερασιτεχνική ομάδα και να έχουν εύκολα και την προοπτική να παίξουν στην ανδρική ομάδα του ερασιτεχνικού αυτού συλλόγου. Ναι. Το ρωτάω γιατί υπάρχουν πολλές ακαδημίες που δεν έχουν ανδρική ομάδα. Γι' αυτό το ρωτάω. Νομίζω ότι είναι καλό να υπάρχει ακαδημία για να δίνει μια παιδεία στα παιδιά και μια νοοτροπία του πώς να ευχαριστούνται το παιχνίδι, τι είναι το παιχνίδι, πόσα παίζουν, να μην είναι. Να υπάρχει κάποιος να τους διδάξει κάποια πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Ναι. Τάσο, τι λες? Σίγουρα ότι πρέπει να υπάρχει ακαδημίες ώστε να βοηθάνε τα παιδιά και στο μέλλον τους. Ναι. Εσύ θεωρείς ότι πήρες πολλά πράγματα παίζοντας στην ακαδημία του Ευόσμου, ας πούμε? Του ΕΑΝΤΑ Ευόσμου, εκεί ήταν, είπες ότι έπαιξες? Ναι. Εκεί. Εννοείται. Πήρα πολλά πράγματα. Ανέβηκα σε μικρή ηλικία στο αντρικό. Πόσο χρονών έπαιξες αντρικό? Πρέπει να ήταν 16. Στα 16 έπαιξες αντρικό, ε. Ναι. Τι κατηγορία ήταν ο ΕΑΝΤΑ Ευόσμου? Αλφα τοπικό, αλλά εκείνα τα χρόνια παλεύαμε να ανέβουμε. Για την άνοδο στην Α1, ναι. Ε. Άρα εσύ είχες τη δυνατότητα από πολύ μικρός να πάρεις εμπειρίες αντρικού. Ήταν δύσκολο? Είχαμε ανέβει κιόλας. Ναι. Ήταν δύσκολο στα 16 να παίξεις αντρικό? Ήταν σίγουρα, πολύ άγχος. Ναι. Γιατί ήσουν και μικρός και φοβάσαι λίγο τους μεγάλους θεωρητικά. Αλλά μαθαίνεις, δίπλα τους σε βοηθάνε. Μάλιστα. Και είναι καλό αυτό. Ο τελικός θα είναι αμφιροπός? Έχει φαβορί? Νομίζω δεν έχει φαβορί, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Και στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Στο πρώτο τι είχε γίνει, τώρα στο πρόσφατο χάσατε, κέρδισε. Πάλι η Μηχανιώνα μας κέρδισε. Α, και στα δύο κέρδισε η Μηχανιώνα. 2-1. Μάλιστα. Και στα δύο. Οπότε μάλλον τώρα Τετάρτη. Έχετε κι άλλο. Πολλούς λόγους έχετε να θέλετε ρεβάνση εσείς τώρα. Πάρα πολλούς. Θα δούμε, εντάξει. Μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Ναι. Που είναι το πιο βασικό, να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος, γιατί νομίζω θα έρθει πολλοί κόσμος και θα έρθουν και ακαδημίες πολλές για να βλέπουν και τα παιδάκια ότι μπορούν σιγά σιγά να φτάσουν κάπου ή να παίξουν και σε ένα καλό γήπεδο που είναι ένα κίνητρο πολύ μεγάλο. Έτσι. Και να το έχουν σαν στόχο. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει καλό παιχνίδι, γιατί είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της Α1 κατηγορίας. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είμαστε οι δύο καλύτερες. Εύχομαι να γίνει ένα υγιές αγώνας. Εντάξει, τώρα δεν θα έχετε άγχος, ούτε η μεν ούτε η δε. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερο άγχος σε αυτό το παιχνίδι. Πιο πολύ σαν γιορτή είναι. Ναι. Εντάξει. Και φαντάζομαι και εσείς σε αυτό το mood θέλετε να βάλετε έτσι τον εαυτό σας για να το απολαύσετε κιόλας, να το ευχαριστηθείτε. Και όποιος είναι καλύτερος να σας κερδίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε αυτό το τελικό. Πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να δούμε καλό ποδόσφαιρο και να δούμε, γιατί και για μένα και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, να βλέπουμε κόσμο στο τελικό του κυπέλου της Εψιμή και όχι μόνο τους οπαδούς των δύο ομάδων. Κόσμο ο οποίος αγαπάει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι ευκαιρία, γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο νομίζω ότι ανεβαίνει. Νομίζω ότι μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο και πρέπει να στρέψουμε περισσότερο το βλέμμα μας εκεί. Ευχαριστώ Στράτο, ευχαριστώ Τάσο. Καλή επιτυχία, εύχομαι στο τελικό. Λοιπόν, αυτά και για τον τελικό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο οποίος είναι την Τετάρτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην Τούμπα και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όλους όσοι μας ακούτε να πάτε στο γήπεδο, να δείτε αυτό το παιχνίδι. Οι δύο καλύτερες ομάδες της Α1 κατηγορίας στο πρωτάθλημα της Εψιμή, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, ο οποίος είναι και πρώτος στο πρωτάθλημα, ο Θερμαϊκός Θέρμης, ο οποίος είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα. Με αυτό το θέμα φτάσαμε στο τέλος και στο απόψινό Atlas Sports. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα στις 10, από τις 10 μέχρι και τις 12 το βράδυ. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό βράδυ.